Λοιπόν, 19η μέρα πολέμου ξημερώνει. Οι μάχες γίνονται παντού στην Ουκρανία, βόρεια-νότια. Εκεί φαίνεται να ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ρώσων, να έχουν πει στο Plan B. Σύμφωνα με ξένους παρατηρητές, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, θα λέγαμε, μια προώθηση έτσι και ξένων μισθοφόρων. Και από τα βόρεια και από τα νότια συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι μάχες και στα ανατολικά, διότι εκεί φαίνεται να υπάρχει αντίσταση από τους Ουκρανούς και η προσπάθεια να ανακαταλάβουν κάποιες περιοχές. Και από δυτικά, όπου όπως είδαμε τις τελευταίες 2-3 μέρες, συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων, χωρίς εκεί να βρίσκονται ρωσικά στρατεύματα. Τώρα, τελευταία εξέλιξη και τελευταία ενημέρωση που υπάρχει από την Βρετανική κατασκοπία, που όπως φαίνεται στη διάρκεια αυτού του πολέμου έχει καλή πληροφόρηση και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους Ουκρανούς, είναι ότι τις τελευταίες ώρες έγινε απόβαση των Ρώσων στην Ουκρανία. Μιλάμε για ναυτική απόβαση. Ναι. Είναι μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση που προϋποθέτει, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς, ταυτόχρονη συμμετοχή όχι μόνο του ναυτικού, αλλά και της αεροπορίας και του στρατού. Δεν αναφέρουν οι Βρετανοί πού ακριβώς έχει γίνει, πότε και πώς έχει γίνει. Όμως από την περιγραφή καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει γίνει στην Οδυσσό, αλλά έχει γίνει προς την περιοχή Μελιτόπολη-Μαριούπολη, από το νότιο-ανατολικό κομμάτι της, εκεί στην Αζοφική θάλασσα, όπου προσπαθούν για μέρες να το ενώσουν, να πάρουν δηλαδή και τη Μαριούπολη οι Ρώσοι. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη. Ίσως είναι και ένα προσχέδιο του τι μπορεί να γίνει στην Οδυσσό, όπου όλοι περιμένουν αυτήν την απόβαση. Διότι οι χερσαίες δυνάμεις δεν έχουν φτάσει ακόμα. Βέβαια, όπως είπα, για να γίνει αυτή η απόβαση σύμφωνα με τους στρατιωτικούς και να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική, πρέπει να έχει πάει και να έχουν προωθηθεί και οι χερσαίες δυνάμεις για υποστήριξη. Δεν μπορεί δηλαδή. Δεν ξέρω αν μου μιλάγατε, γιατί μου είχε πει το ακουστικό. Γιατί για τη Μαριούπολη, μη φεύγουμε έτσι γρήγορα από τη Μαριούπολη. Είναι υπό πολιορκία τόσες μέρες. Υπάρχουν εκεί χιλιάδες ομογενείς μας. Βλέπουμε και τα πλάνα που σε κάνουν να σπαράζεις από την καταστροφή. Υπάρχει τεράστια αγωνία. Υπάρχει τεράστια αγωνία και αυτό που λες, εάν επαληθευτεί από τη Βρετανική κατασκοπία αυτά που λες, φαίνεται ότι πάνε στοχευμένα να την καταλάβουν, γιατί τόσο δεν το έχουν καταφέρει. Ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις. Πάση θυσία θέλουν να πάρουν οι Ρώσοι τη Μαριούπολη, να ενώσουν τον Ντονμπάς με την Κρυμαία και να μπορούν να κινούνται πιο άνετα, πρώτον. Δεύτερον, ίσως το χρειάζονται και για διαπραγμάτευση. Ναι. Τρίτον, μπορεί να είναι μια περιοχή που θέλουν και μετά την διαπραγμάτευση. Και να συμπιώσουν τον ανατολικό τόξο, μου. Αυτό που βλέπουμε στους χάρτες που μας δίνεις όλες αυτές τις ημέρες. Τώρα, Φάνη, κάτι θέλεις να πεις για τη Μαριούπολη. Έχει καταληφθεί στη Μαριούπολη ένα μεγάλο μέρος. Ναι. Αργά ή γρήγορα θα πέσει στα χέρια των Ρώσων. Δεν γίνεται να υπάρξει τόσο μεγάλη αντίσταση. Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις των Ουκρανών που προσπαθούν να φτάσουν εκεί να βοηθήσουν, αλλά οι Ρώσοι έχουν πάρει θέσεις και δεν γίνεται άλλο η Μαριούπολη να μπορέσει αντέξει. να κρατήσει. Λένε οι παρατηρητές, αργά ή γρήγορα θα πέσει. Τώρα, σε σχέση με το τηλεγράφημα της Βρετανικής κατασκοπίας, πέραν του ότι έγινε η πρώτη μεγάλη, όπως φαίνεται, απόβαση ναυτική κάπου ανατολικά, όπως στην Αζοφική θάλασσα, όπως παραδέχονται οι Βρετανοί, αναφέρεται ότι συνεχίζονται, ότι θα γίνουν και άλλες παρόμοιες αποβάσεις. Είναι βέβαια οι Βρετανοί τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρουν χαρακτηριστικά, εβδομάδες. Δηλαδή μιλάμε ότι περιμένουν ότι ο πόλεμος αυτός θα συνεχιστεί. Κρατήσει πολύ ακόμα. Να κρατήσει πολύ ακόμα. Επίσης, ότι οι ρωσικά πλοία εξαπολύουν πυραυλικές επιθέσεις από κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί, ότι έχει αποκλειστεί πλήρως ναυτικά η Ουκρανία, δηλαδή έχει μπλοκαριστεί εντελώς και το λιμάνι της Οδυσσού και ότι η βλέψη τους είναι στο άμεσο διάστημα να πάνε και προς την Οδυσσό. Τώρα δεν φαίνεται όμως αυτό να γίνεται τις αμέσως επόμενες ώρες ή και μέρες τουλάχιστον και θα δούμε κάποιους χάρτες για να δούμε περί τίνος πρόκειται. Στην Οδυσσό οι άνθρωποι προετοιμάζονται για μια πολύ μεγάλη επίθεση. Είναι σε κατάσταση
κόκκινο συναγερμό εδώ και ημέρες. Η Γεωργία Ιλαγού μας μεταφέρει τα πλάνα τα οποία είναι ενδεικτικά. Έχουμε δει τους ανθρώπους να πιάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους Καλάζνικοφ, να εκπαιδεύονται, να έχουν φτιάξει την πόλη σαν να είναι όλοι ένα οχυρό, να καλύπτουν τα μνημεία τους, τα γάλματά τους με σακιά από άμμο, να ράβουν οι γυναίκες, ειδικά, πώς λέγονται αυτά τα στρατιωτικά που χρησιμοποιούνται, έχει κουβέρτες, καλύματα, εν πάση περιπτώσει, για να βοηθήσουν τον αγώνα των Ουκρανών πολιτών. Και δίχτυα παραλλαγής και ό,τι μπορούν να φτιάξουν καμουφλάζ για να προστατεύσουν τη γη τους, τη ζωή τους, την κληρονομιά τους, τα σπίτια τους. Διότι υπάρχει ένα σενάριο που λέει, Φάνη μου, αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι συγκεντρώνονται πολύ ισχυρές ναυτικές, ρωσικές ναυτικές δυνάμεις απέναντι από την Οδυσσό σε διάταξη επίθεσης και φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή ή ανά πάσα ημέρα, κανείς δεν ξέρει, αυτή η επίθεση θα πρέπει ακριβώς. Πρέπει όμως, λένε οι αναλυτές, να προωθηθούν και οι χερσαίες δυνάμεις για να γίνει αυτό το σχέδιο. Ναι. Προς το παρόν, εκεί βρίσκονται τα πλοία είτε για να βομβαρδίζουν, όπως φαίνεται, ναι, είτε, αν και μπορούν να το κάνουν και από πιο μακριά, είτε για να ασκούν μία πίεση και κατά αυτόν τον τρόπο. Να γίνει, λένε οι αναλυτές, απόβαση μόνο με πλοία, είναι δύσκολο αυτό να γίνει και θα δούμε και κάποιους χάρτες στη συνέχεια, να δούμε και τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Για να δούμε, όπως... Όπως εκτιμούν οι δυτικοί. Και πριν πάμε σε αυτό, να σας δώσω και δύο εξελίξεις που έγιναν τις τελευταίες ώρες ακόμη. Ναι. Μεταδώσαμε και εδώ από την έκτακτη εκπομπή η Μέρη Γίγου, στην εκπομπή της Σοφίας Φασουλέα και του Χρήστου Τσιγουρή. Το ένα είναι ότι υπήρχαν νέες επικοινωνίες του Γάλλου Πρόεδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Ζελένσκι και τον Μπάιντεν και αποφασίστηκαν, όπως αναφέρεται, το ενδεχόμενο να επιβληθούν και νέες κυρώσεις. Και μια πολύ σημαντική εξέλιξη, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρουν ότι οι Ρώσοι είχαν ζητήσει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από τους Κινέζους. Έγινε μεγάλο ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε και τον Μιχάλη Γνατίου αργότερα. Θα το έχουμε σε πολύ λίγη ώρα περισσότερα. Έφτασε μάλιστα να ρωτηθεί ο Κινέζος πρέσβης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει κάποια ενημέρωση από αυτού και ότι ο σκοπός των Κινέζων είναι η αποκλιμάκωση και ότι ο εκπρόσωπος των Αμερικανών, των αρχών ασφαλείας, είπε ότι σε περίπτωση που συμβεί αυτό από τους Κινέζους, θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει και αυτό τις επόμενες ώρες. Και μία ακόμη εξέλιξη καθησυχαστική είναι ότι, σύμφωνα με τους Ουκρανούς αλλά και με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στο Διεθνή, έπαψε το πρόβλημα που υπήρχε για την ώρα τουλάχιστον στο Τσερνόμπιλ με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Αποκαταστάθηκαν εκεί οι βλάβες. Είχαν πει και την προηγούμενη εβδομάδα μετά την Ατάλεια ότι εκεί είχαν γίνει κάποιες επαφές του Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού και είχαν δεχτεί οι Ρώσοι αρχικά, μάλλον αυτό πρέπει να έγινε, να πάνε κάποιοι συντηρητές στο Τσερνόμπιλ και να. Φανεί. Ναι. Να δούμε τους χάρτες. Να δούμε λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε 5-6 χάρτες, ναι, ναι, οι οποίοι πάλι είναι αρκετά κατατοπιστικοί. Αυτός είναι ο χάρτης, ο τελευταίος επικαιροποιημένος χάρτης που μας δείχνει. Αυτές δεν έχει αλλάξει και πολύ σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, θα έλεγα. Όχι, αλλά βλέπουμε, κοίταξε, πάλι. Δείχνει απολύτως ανάγλυφα το ότι οι μάχες μένονται πια σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας. Άκη, εκεί που είναι αυτά που είναι σαν εκρήξεις, ναι, είναι οι βομβαρδισμοί που γίνονται πυραυλικά. Δεν γίνονται ακριβώς μάχες, αν και μάχες γίνονται σε όλη την Ουκρανία. Και οι βομβαρδισμοί. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι όλη η Ουκρανία βομβαρδίζεται. Όλη η Ουκρανία βομβαρδίζεται ακριβώς από δυτικά μέχρι ανατολικά και από βόρεια μέχρι νότο. Υπάρχουν επίσης και κάποιες δυνάμεις εσωτερικά της Ουκρανίας. Είναι αυτοί οι σαμποτέρ οι οποίοι αναφέρονται, αλλά είναι και άλλοι φιλορώσοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακόμη και τα οχήματά τους και κάνουν και αυτοί στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις στο σύνολο της Ουκρανίας, όχι με άμεση εμπλοκή του ρωσικού στρατού, αλλά με διάφορους φιλορώσους ή με διάφορους άλλους εθελοντές ή όπως θέλει να τους πει ο καθένας, μισθοφόρους ή οτιδήποτε. Εδώ βλέπουμε σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες μια πιο ασφιχτική πίεση στο Κίεβο. Υπάρχει μια αλλαγή. Ψηλά.
πάνω ψηλά στο βορρά, ναι. Υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα τα οποία επιχειρούν να πάνε και από το κάτω μέρος του Κιέβου. Βλέπουμε επίσης νότια μία πολύ πιο ισχυρή επίθεση τις τελευταίες ημέρες στο Μικολάιβ. Αν περάσει από το Μικολάιβ θα δούμε και στους επόμενους χάρτες. Εκεί μετά είναι η Οδυσσός. Και από πάνω είναι και αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο που λέμε το δεύτερο μεγαλύτερο, το οποίο δεν μπόρεσαν τελικά ή δεν μπορούν για την ώρα να φτάσουν οι ρωσικές δυνάμεις. Θα δούμε πάλι σε αναλυτικό χάρτη αργότερα. Μπορούμε να τους εναλλάσσουμε, να πάμε και σε δεύτερο χάρτη. Αυτό είναι ο τελευταίος επικαιροποιημένος χάρτης των Βρετανών. Εδώ είναι οι τελευταίες που έχουν ανισχύσει πάρα πολύ τη Δύση και οι Ρώσοι το θεωρούν επιτυχία. Οι τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις στα δυτικά της Ουκρανίας, κοντά στην Πολωνία. Μια ανάσα από την Πολωνία είναι μια αυτό. Μια ανάσα. Είναι αυτές οι τρεις επιθέσεις που βλέπουμε. Τις δύο τις είχαμε μεταδώσει και την περασμένη Παρασκευή, 11 Μαρτίου, είναι στο Λούσκ και στο Ιβάνο Φράνκισκ. Εκεί λένε οι Ρώσοι ότι ήταν στρατιωτικές τις εγκαταστάσεις και μάλλον ήταν ένα αεροδρόμιο. Στην πρώτη περίπτωση σκοτώθηκαν 4 στρατιώτες, στη δεύτερη επίσης επλήγη. Και εχθές αυτή η φοβερή πυραυλική επίθεση σε απόσταση αναπνοής από την Πολωνία, δηλαδή λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω θα είχαμε ένα τοϊκό έδαφος και ο καθένας μπορούσε να καταλάβει τι θα συνέβαινε μετά. Σε αυτό, σύμφωνα με τους Ουκρανούς και τους Δυτικούς, σκοτώθηκαν 35 άνθρωποι στην βάση αυτή. Έχει καταστραφεί προφανώς και στρατιωτικός εξοπλισμός. Οι Ρώσοι μιλάνε για τους τετραπλάσιους, πενταπλάσιους νεκρούς, αναφέρουν για υλικό στρατιωτικό το οποίο από εκεί περνούσε από τη Δύση στους Ουκρανούς και ότι υπάρχουν ρωσικές αναφορές ότι όπως λένε οι Δυτικοί για τους Ρώσους ότι έχουν φέρει μισθοφόρους από τη Συρία και από εταιρείες, από διάφορα, λένε ότι και από εκεί ερχόντουσαν μισθοφόροι αντίστοιχα για τους Ουκρανούς από Καναδά, Βρετανία, Αμερική. Είναι αυτά που γίνονται προφανώς σε κάθε πόλεμο. Τώρα πάμε στον επόμενο χάρτη, το οποίο μας δείχνει τη συχνότητα, είναι από τους New York Times, τη συχνότητα των βομβαρδισμών. Όπου βλέπετε την κολόνα πιο ψηλά, είναι πολύ πιο σκληροί οι βομβαρδισμοί. Ναι. Ο χάρτης αυτός είναι προδιημέρου, οπότε στις μέρες που βλέπετε των βομβαρδισμών είναι συν δύο μέρες. Δηλαδή το Ιρπίν βομβαρδίζεται, βλέπετε πόσο σκληρά, τουλάχιστον 7 μέρες. Το Τσέρνιχοφ ή Τσερνίχη βόρεια δίπλα στο Ιρπίν τουλάχιστον 6 μέρες. Αντίστοιχα οι άλλες πόλεις. Βλέπετε με το Χάρκοβο, ναι, να έχει δεχτεί τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς μέχρι τώρα. Τουλάχιστον 11 μέρες βομβαρδίζεται αυτή η περιοχή. Δεν έχουν μπορέσει να την καταλάβουν οι Ρώσοι. Όπως λένε οι Ουκρανοί, την έχουν ισοπεδώσει. Έχουν προχωρήσει δηλαδή σε πιο σκληρούς βομβαρδισμούς και σύμφωνα, όπως κοιτούσα το Al Jazeera χθες, υπάρχει μια ανακατάληψη κιόλας των Ουκρανών σε κάποια εδάφη στο Χάρκοβο. Ειδικά στα βορειοδυτικά υπάρχει ανακατάληψη. Πάμε και στο ορισμένων εδαφών, έτσι. Εδώ βλέπουμε τις προσφυγικές ροές τελευταίως ο επικαιροποιημένος χάρτης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Πολωνία 1.656. Σλοβακία 196.000. Ουγγαρία 246.000. Ρουμανία 85.000. Μολδαβία 105.000. Ένας μικρός αριθμός πάνω στη Λευκορωσία 938 και στη Ρωσία έχουν φύγει μέχρι τώρα Ουκρανοί 106.000 περίπου, συν 304.000 σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και μάλιστα στην Ελλάδα. Τώρα πάμε, ναι, σε χάρτες, ναι, πιο, ναι, τακτικούς. Είναι επίσημη πηγή αυτό που το έχουμε. Δείχνει τώρα λοιπόν, για να μην μπερδευτεί λοιπόν και ο κόσμος, το κόκκινο καταλαβαίνετε ότι είναι οι προωθήσεις, οι τελευταίες προωθήσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Το μπλε είναι οι γραμμές άμυνας των Ουκρανών και οι αχνές γραμμές, οι κόκκινες, είναι οι προηγούμενες προωθήσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Τι βλέπουμε σε αυτόν το χάρτη? Να ξεκινήσουμε από τα νότια. Βλέπουμε το Μικολάιβ, το οποίο έχει τελικά, παρότι βομβαρδίζεται και ξαναβομβαρδίζεται, μια τεράστια γραμμή άμυνας των Ουκρανών, οι οποίοι, να τονίσουμε, ότι έχουν πάρα πολύ τελικά αμυντικό εξοπλισμό και τελευταίας τεχνολογίας, αντιαρματικά. Πρέπει ο κάθε Ουκρανός, θα μπορούσα να πω, έχει από ένα όπλο, έχει σίγουρα
μπορεί να έχει και από ένα αντιαρματικό. Δεν μπόρεσαν τελικά. Αν περάσουν από το Μικολάη, βλέπετε η Οδυσσός πιο κάτω είναι περίπου στα 150 χιλιόμετρα. Η γραμμή άμυνας του Μικολάη δεν μπορεί να πάνε αλλιώς τελικώς, όπως φαίνεται σε αυτό το χάρτη. Mm. Και δεν μπορούν να ακόμα να διασπάσουν. Πρέπει να περάσουν από το Μικολάιφ. Για να γίνει απόβαση, λένε οι στρατιωτικοί. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά για να γίνει σωστά και αποτελεσματικά η απόβαση, πρέπει να υπάρχει και πέραν της αεροπορικής κάλυψης, λοιπόν, να υπάρχει και Φανή, χερσαία. Ας μείνουμε σε αυτό που περιγράφεις τώρα σε σχέση και με την Οδυσσό. Με την Οδυσσό, γιατί να και πάμε εκεί να δούμε. Έχει εικόνα το Open και εκεί υπάρχουν ομογενείς. Και θα το συνεχίσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις.